HD 300. Και όταν λέμε HD δεν εννοούμε υψηλής ανάλυσης, αλλά ένα σκούτερ υψηλών προδιαγραφών και ποιότητα κατασκευής. Πάμε να γνωρίσουμε το νέο σκούτερ της ΣΥΜ. Η μεσαία κατηγορία σκούτερ, των 300 δηλαδή κυβικών εκάτοστων και οι υπόλοιπες που κυμαίνονται εκεί ενδιάμεσα και ανάμεσα, είναι οι πιο λειτουργικές καθημερινές που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αποδράσουμε, να επισκεφθούμε ένα νησί και να κάνουμε και αρκετά μεγάλες αποδράσεις, φλερτάροντας και την Εθνική Οδό. Εμείς θα γνωρίσουμε το σκούτερ της ΣΥΜ. Η ΣΥΜ, η αλήθεια είναι ότι έχει κερδίσει 100% το αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα. Και αυτό το έχει καταφέρει με τη value for money τιμή, αλλά και ποιότητα κατασκευής που προσφέρει. Εδώ όμως βλέπουμε ένα διαφορετικό σκούτερ μεσαίας κατηγορίας. Βλέπουμε ένα premium σκούτερ που ξεκινάει τόσο από την ποιότητα κατασκευής, από τη βαφή, αλλά και τη σχεδιαστική προσέγγιση. Και κάνω αυτή την κίνηση γιατί η σχεδιαστική προσέγγιση είναι τύπου S, με γλυκές και αρμονικές γραμμές. Ας το δούμε οδηγικά και ας ξεκινήσουμε φυσικά από τον κινητήρα που είναι 300 κυβικά εκατοστά και μας αποδίδει 27 ζωηρούς ύπους. Πολύ σημαντικό. Οι ύποι μπορεί να είναι 27, μπορεί να είναι και εδώ 27, μπορεί και εκεί να είναι 27. Όμως υπάρχει διαφορά μεταξύ των 27 ύπων από σκούτερ ή από μοτοσυκλέτα σε μοτοσυκλέτα. Και εδώ πραγματικά βλέπουμε ένα κινητήρα γλυκό, πρόθυμο να επιταχύνει και όχι εκρηκτικό και νευρικό, αλλά να μας δίνει μια απλωτή λειτουργία, αλλά παράλληλα και μια σπιρτάδα ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Ο κινητήρας είναι F4, σύγχρονος, δηλαδή έχουμε έναν μονοκύλινδρο, τετραβάλβιδο, υγρόψυκτο στο πλαίσιο των προδιαγραφών γύρω 4. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε ότι έχει πολύ ίσχυ και ραφινάτη λειτουργία. Το HD 300 είναι ουσιαστικά ένα υψηλόροδο ή πιο σωστά ένα μεγαλόροδο σκούτερ. Και αυτό προκύπτει από τους δύο τροχούς που είναι 16 ιντζών μπροστά, αλλά 16 ιντζών και πίσω. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει ένα πολύ καλό βήμα στους κακούς παραδοσιακά ελληνικούς δρόμους, όπου δεν θα καταλάβουμε τις λακκούβες και τις ανομαλίες των δρόμων. Και σε αυτό το σημείο αξίζει και πρέπει να πούμε ότι μπορεί να μην έχει traction control, που εντάξει σε πολλές των περιπτώσεων είναι υπερβολικό ένα traction control, όμως ο 16 τροχός σε συνδυασμό με τις πολύ καλές συναρτήσεις που θα δούμε στην πορεία, μας δίνουν τη δυνατότητα να μην έχουμε γλιστρήματα και να έχουμε απόλυτο έλεγχο στον γκάζι και στις επιταχύνσεις. Το HD 300 είναι απόλυτα λειτουργικό. Κάνει τον απόλυτο συνδυασμό. Καταρχάς, σε δύναμη, σε τρόπο απόδοσης, είμαστε γρήγοροι με στα αυτοκίνητα, στον κλεφτοπόλεμο της σφιχτής κίνησης, αλλά και θα επιταχύνουμε, θα φύγουμε πρώτοι από το φανάρι και μέχρι τα πρώτα 110-115 χιλιόμετρα δεν θα μας πλησιάσει σχεδόν κανένα όχημα. Δηλαδή, έχουμε το προβάδισμα να φτάνουμε από φανάρι σε φανάρι χωρίς να ενοχλούμαστε και παράλληλα να κινδυνεύουμε από αυτοκίνητα και άλλα οχήματα που μας προσπερνάνε απρόσεκτα. Παράλληλα, πολύ πολύ καλό πάντρεμα έχει γίνει και στη γεωμετρία. Έχουμε δηλαδή μια γεωμετρία πάρα πολύ σταθερή, δηλαδή το σκούτερ στα πολλά χιλιόμετρα και στις απλωτές στροφές, το έχουμε παρουσιάσει και στα Τρίκαλα με την πρώτη προσέγγιση και σας είχαμε πει ότι μας είχε εντυπωσιάσει η σταθερότητά του μέσα στις στροφές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια σταθερή κατασκευή με ένα καλό πλαίσιο που όμως δεν θυσιάζει τίποτα στο βωμό της ευελιξίας. Έχουμε δηλαδή παράλληλα και ένα ευέλικτο σκούτερ. Οπότε εδώ έχουμε ισχύς δια της γνώσεως στο κομμάτι που λέγεται ευελιξία, μετακίνηση και απλωτές μετακινήσεις.
Εργονομία. Στο πλαίσιο της εργονομίας περιλαμβάνεται και η θέση οδήγησης. Δηλαδή ουσιαστικά το στυλ που μας τοποθετεί το σκούτερ πάνω του. Έχουμε φαρδιά σέλα τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη, με χειρολαβές για τον συνεπιβάτη δεξιά και αριστερά. Πολύ σημαντικό σημείο οι χειρολαβές, μας δίνουν ποιότητα αλλά και λειτουργικότητα στις μετακινήσεις με δύο άτομα. Και ουσιαστικά το σώμα έρχεται σε μια ξεκούραστη, πολύ σημαντικό, σε μια ξεκούραστη θέση οδήγησης με το τιμόνι να είναι αρκετά ψηλά. Το τιμόνι είναι μεγάλο και προσφέρει και αυτό ευελιξία και δυνατότητα γρήγορης αλλαγής πορείας και επιπλέον βλέπουμε ότι και η βαφή του, όπως και όλη η ποιότητα κατασκευής και συναρμολόγηση, είναι σε άριστα ποιοτικά επίπεδα. Στο πλαίσιο της εργονομίας θα βρούμε κάτω από τη σέλα 38 ολόκληρα λίτρα χωρητικότητας και αυτό μεταφράζεται στην τοποθέτηση ενός full face κράνους και μας μένει χώρος για πολλά ακόμα, όχι μικρά, αλλά μεγάλα αντικείμενα. Αντίστοιχα, έχουμε και ένα μικρό ντουλαπάκι, όχι και τόσο μικρό δηλαδή. Μπορούμε να βάλουμε γυαλιά ηλίου, ένα τσαντάκι ή οτιδήποτε άλλο που δεν είναι πάρα πολύ μικρό, στο κάτω δεξί μέρος από το τιμόνι. Πατάς ένα κουμπάκι προς τα κάτω, τσουπ και ανοίγει. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και το παραδοσιακό γατζάκι ακριβώς στο κέντρο του πλαισίου για να κρεμάσουμε μία τσάντα, όμως κρύβεται και δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση αν δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πολύ σημαντικό και γι' αυτό έχουμε και πολύ χώρο κάτω από τη σέλα, είναι ότι το ρεζερβουάρ βρίσκεται ανάμεσα από τα πόδια του οδηγού. Ανοίγουμε με το κλειδί λίγο ανάποδα αριστερά και τσουπ ανοίγει το ντουλαπάκι για να ανοίξουμε την τάπα και να το γεμίσουμε καύσιμο. Και μιας και μιλάμε για καύσιμο, να πούμε ότι εμείς πάντα επιλέγουμε συγκεκριμένο πρατήριο βενζίνης να βάζουμε καύσιμο, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς την κατανάλωση και να ξέρουμε ουσιαστικά τι μέση, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, κατανάλωση έχει το σκούτερ. Και εμείς εδώ μετρήσαμε γύρω στα 3,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι με τα 10 λίτρα που έχει το ρεζερβουάρ θα περάσουμε εύκολα τα 250-270 χιλιόμετρα αυτονομίας. Μπράβο στη ΣΥΜ για την οδηγική απόλαυση που μπορεί να χαρίσει ένα σκούτερ. Μπράβο για την ποιότητα κίνησης. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε και πάρα πολύ καλά φρένα με ένα δικάναλο ABS. Αυτό λοιπόν είναι το ΣΥΜ HD300, ένα σκούτερ με τεχνολογία, με πολύ δυνατά φώτα για καθημερινή χρήση αλλά και βραδινές εξορμήσεις για να πας από το νησί μέχρι και το γάμο του φίλου σου. Και φυσικά το δυνατό του σημείο είναι η τιμή που είναι στις 3.995 ευρώ. Αυτό ήταν λοιπόν το ΣΥΜ HD300, να οδηγάτε πάντα με ασφάλεια και να φοράτε πάντα όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό.